Καλώς ορίσατε στην πρώτη εναρκτήρια δράση του 7ου Διεθνού Φεστιβάλ Μουσικής Μονίδου. Η συναυλία σήμερα είναι ειδική, γιατί έχει να κάνει με γυναίκες συνθέτες και γίνεται μέσα στο πλαίσιο ενός project που κάνουμε με την Ευρώπη, με την Δυτική Ευρώπη, λέγεται Music et Femme. Η μουσική είναι μια γυναίκα. So grateful to be here with you in this wonderful scenery with such a wonderful public and during such a wonderful festival like the Molivos International Festival of Music. At the very beginning, let me thank the local authorities and the representatives of North Aegean region who support this unique and very special cultural initiative like Molivos International Festival of Music, because this festival is really worth of support, is, as I said, unique and very special. So thank you so much for that. This concert is part of a project, Music et une femme, which is European project promoting music composed by women. Music composed in earlier ages, when it was not that obvious that their music wasn't performed often. They were not supposed to compose, so they had much harder way to go to be able to write music, to follow their evocation. Γεια σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Εγώ σήμερα είμαι μόνο εδώ πέρα στο ρόλο της μεταφράστειας, αλλά επειδή είναι η πρώτη συναυλία, θα ήθελα να σας πω ότι η αδελφή μου και εγώ ανυπομονούμε τόσο πριν να περάσουμε τις επόμενες μέρες μαζί σας, γιορτάζοντας την ελευθερία και την προσωπική μας ελευθερία και βεβαίως την ελληνική ελευθερία. But first, of course, thank you so much for being here, Anna, and playing for us. I really enjoyed so much listening to you for the first few pieces and can't wait for the second half of the concert. Now, as for the translation, η μουσική που ακούσατε μέχρι τώρα ήταν από μια γυναίκα συνθέτρια, κάτι που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο, ειδικά παλιά όταν οι πιο πολλοί συνθέτες ήταν άντρες. Γι' αυτόν τον λόγο οι γυναίκες είχαν πολύ πιο δύσκολο και μακρύ δρόμο μπροστά τους για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο διασημότητας όπως κάτι άντρες. Τα κομμάτια που ακούσαμε μέχρι τώρα είναι από την συνθέτρια Σιμανόφσκα, η οποία κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε το στυλ μουσικής που μετά το έκανε πολύ πιο διάσημο ο συνθέτης Σοπέν.